Αυτό που σας είπα με το την προειδοποίηση ενός μηνός αντί για 24 με μείωση του ύψους της αποζημίωσης σε μια απόλυση, το προβλέπει το μνημόνιο. Αυτό ήταν κομμάτι... Δεν το προβλέπει το μνημόνιο. Είναι κομμάτι του επικαιροποιημένου μνημονίου μέσα σε αυτό το πακέτο που μας ζήτησε η Τρόικα, κυρίως για την εναρμόνιση της νομοθεσίας της εργατικής. Εγώ έχω διαβάσει όλο το μνημόνιο, δεν το έχω διαβάσει αυτό. Δεν ήταν στο, κοιτάξτε, κάτι που το οποίο μπερδεύει όλους. Το μνημόνιο εξειδικεύεται κάθε τρίμηνο. Και κάθε τρίμηνο υπάρχουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις, τις οποίες διαπραγματευόμαστε. Δηλαδή κάθε τρίμηνο έρχονται αυτοί και μας λένε καινούργια πράγματα. Πάρτε και αυτό το πακέτο. Μέσα μέτρο. Στο πλαίσιο των γενικών ρυθμίσεων και που προβλέπει, αυτά τα εξειδικεύονται. Με συγχωρείτε, αυτά, ένα λοιπόν, λεπτό κυρία Κατσέλη, διότι εδώ υπάρχει φορά, ένα μείζον πολιτικό θέμα που δεν αφορά εσάς. Να ολοκληρώσω τη φράση μου. Όχι, θα σας διακόψω εδώ. Γιατί είπατε κάτι το οποίο είναι πραγματικά μεγάλο θέμα για μένα. Πέστε μου. Δηλαδή, κάθε τρεις μήνες υπογράφει ο κύριος Παπακοσταντίνου με τον κύριο Τόμψεν ένα καινούριο μνημόνιο, χωρίς να το ξέρει κανένας μας, χωρίς να μπαίνει αυτό σε διαδικασίες κοινοβουλευτικού διαλόγου, συζήτησης με την κοινωνία. Μιλάμε για αποικιακή κατάσταση του χειρίστου είδους. Κύριε Χατζηνικολάου, του χειρίστου είδους. Εξειδικεύονται συγκεκριμένες. Πώς εξειδικεύονται? Εξειδικεύονται. Χωρίς να συζητάει η ελληνική ρυθμίσεις. Κοινωνία. Πηγαίνετε και δεσμεύεστε ανά τρεις μήνες σε χειρότερα μέτρα. Βεβαίως να μου απαντήσετε. Με ρωτήσατε να σας απαντήσω. Βεβαίως. Το μνημόνιο θέτει, το μνημόνιο του Μαΐου, ένα γενικό πλαίσιο για όλα τα θέματα. Για τα εργασιακά, παραδείγματος χάρη, έλεγε ότι συγκεκριμένα θέματα όσον αφορά τη μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση του χρόνου εργασίας. Αυτό ήταν στο αρχικό μνημόνιο. Κάθε φορά όταν στο τρίμηνο πάνω, αυτά τα μέτρα, αυτή η γενική διατύπωση έρχεται και εξειδικεύεται. Και εκεί μπαίνει το ζήτημα της διαπραγμάτευσης. Πώς θα εφαρμοστεί αυτό το μνημόνιο είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Αυτό έκανα τους περασμένους δύο μήνες στις βασικές ρυθμίσεις που προβλέπονταν στο μνημόνιο και είχαν περαιτέρω εξειδικευθεί τον Αύγουστο, να προσπαθήσω να κερδίσω και να κερδίσουμε όλοι μαζί κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα είναι και αποτελεσματικό και θα προστατεύει τα εργασιακά δικαιώματα. Κυρία Υπουργέ. Αλλά και θα προστατεύει κάτι το οποίο το θεωρώ πιο βασικό, τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και τη διαφύλαξη θέσεων εργασίας. Να το ρωτήσω πολύ απλά. Εδώ με το παλαιό καθεστώς, με την παλαιά εργατική νομοθεσία και η αγορά εργασίας ήταν ζούγκλα. Σκεφτείτε τι θα γίνει τώρα με το νέο καθεστώς ευελιξίας για το οποίο μου λέτε ότι περίπου έχουμε κάνει και διαπραγματευτική επιτυχία. Ναι. Αυτή τη στιγμή για τις επιχειρησιακές συμβάσεις που ήταν το κύριο αντικείμενο της διαπραγμάτευσης, γιατί βασικά αυτό ήταν το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης, καθώς και ο ΜΕΔ και η συνέχιση της διαιτησίας. Γιατί να μην ξεχάσουμε και αυτό, δεν προβλέπεται να υπάρχει διαιτησία πριν. Άρα κρατήσαμε και τη διαιτησία ζωντανή. Λοιπόν, και στο εργασιακό και στη διαιτησία βάλαμε ανάχωμα σε αυτό που λέτε, στο να γίνει η αγορά εργασίας ακόμα μεγαλύτερη ζούγκλα. Πώς θα εμποδίσετε το Χατζηνικολάου αύριο το πρωί στον Real FM ή στη Real News να διώξει 5 υψηλόμισθους, το υψηλόμισθους σε εισαγωγικά, των 2.000 ευρώ και να πάρει στη θέση τους 5 των 760. Τώρα δεν μπορεί να το κάνει κάποιος στο Real FM, κύριε Χατζηνικολάου. Το δυσκολία. Κάνει, με συγχωρείτε, το κάνει ή δεν το κάνει τώρα. Με δυσκολία, με πρόβλημα. Με δυσκολία, πρόβλημα. Σταθείτε. Και τι του λέμε τώρα, ότι εάν πρόκειται, σου δίνεται η ευκαιρία, ξέροντας ότι τώρα ακόμα είναι ζούγκλα η αγορά εργασίας, βάζουμε ένα πλαίσιο που δίνουμε το δικαίωμα στους ίδιους τους εργαζόμενους πραγματικά να ρυθμίσουν στη συμφωνία με τον εργοδότη τα προβλήματα που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση. Ο εργαζόμενος είναι η αδύναμη πλευρά. Γιατί να σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, με συγχωρείτε, να σας πω κάτι. Ένα λεπτό, πιο γιατί σημαντικό. Κυρία Κατσέλη, αυτό το ακούω να το λένε όλοι. Άκουσα και τον Πρωθυπουργό να το λέει, ακούω και εσάς να το λέτε, ότι δηλαδή έχει πια τη δυνατότητα της εκπροσώπησης ο εργαζόμενος και είναι σε διαπραγμάτευση με την εργοδοσία. Μα εδώ δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι ότι σε αυτή τη διαπραγμάτευση το ένα σκέλος είναι ισχυρό. Ο εργοδότης είναι ισχυρός.
Το άλλο σκέλος, ο εργαζόμενος, είναι αδύναμο. Ναι. Και η τώρα δύναμη γίνεται... του εργαζομένου ήταν η προστασία που είχε από την κλαδική του σύμβαση. Από την νομοθεσία. Σωστά. Και από την κλαδική σύμβαση. Ωραία. Όταν λοιπόν, αδυνατίζει η νομοθεσία, αδυνατίζει η κλαδική σύμβαση, ο εργαζόμενος είναι στο έλεος του εργοδότη. Κύριε Χατζηνικολάου, δεν έχετε δίκιο και θα σας πω γιατί. Μακάρι να μην έχω. Θα σας πω, γιατί. Αυτή τη στιγμή έχει την προστασία της κλαδικής του σύμβασης. Σωστά, σωστά. Ο εργοδότης, ο οποίος δεν τα βγάζει πέρα, επειδή υπάρχει μια κρίση στην αγορά, επειδή έχει μειωμένο τον τζίρο του, και δεν μιλάω για τη μεγάλη επιχείρηση που μπορεί να είναι ακόμα κερδοφόρα, μιλάω για το εμπορικό κατάστημα ή για τη μικρή επιχείρηση. Τι κάνει τώρα? Κάνει ρυθμίσεις με τον εργαζόμενο κάτω από το τραπέζι. Σωστά. Και με ασύμμετρες σχέσεις, διότι εκείνος έχει και το μαχαίρι και το καρπούζι. Σωστά. Έτσι γίνεται τώρα. Εμείς τι λέμε? Ότι έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να μειώσετε για να τους φορολογικούς τους συντελεστές και να τον δεσμεύσετε για τις θέσεις εργασίας. Όταν είχε μειωθεί, γιατί αυτό θα λειτουργήσει και αναπτυξιακά. Κύριε Χατζηνικολάου, αυτό να τον δεσμεύσετε. Αυτό που λέτε το είχα ακούσει και το 2004, όταν ο κύριος Αλογοσκούφης μείωσε κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες τους φόρους, ναι, αλλά δεν τους και όχι μόνο για δεν διαφυλάχθηκαν θέσεις εργασίας, ούτε κυρία είχαμε Κατσέλη, ανάπτυξη. Ο κύριος Αλογοσκούφης έκανε μόνο το ένα σκέλος, δεν έκανε το άλλο. Το δεν άλλο δέσμευσε τις επιχειρήσεις παράλληλα με τη μείωση της φορολογίας τους να διατηρήσουν ή να αυξήσουν τις θέσεις εργασίας, και κυρίως δεν ήλεγξε ποτέ.